εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με τον Δημήτρη Κουφοντίνα, καθώς ο τρομοκράτης της 17 σταματά την απεργία πείνας, βλέποντας τα αιτήματά του να μην ικανοποιούνται υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Ο ίδιος, αφού πρώτα χρειάστηκε να σταματήσει με την κατάσταση της υγείας του να έχει έρθει στο κόκκινο, μίλησε για όσα άσχημα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, αποθεώνοντας την κατάσταση και ρίχνοντας κεραυνούς στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα την οικογένεια Μητσοτάκη. Δημήτρης Κουφοντίνας, η ανακοίνωση για το τέλος της απεργίας πείνας. Αυτό που γίνεται εκεί έξω είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό για το οποίο ξεκίνησε, μπροστά στη δύναμη αυτών των αγώνων. Δηλώνω από τη μεριά μου ότι με την καρδιά και το μυαλό είμαι και εγώ εκεί, ανάμεσα σας, σημειώνει ο Κουφοντίνας. Η αλληλεγγύη είναι η ζωτική συνθήκη που μας ενώνει στους αγώνες. Ευχαριστώ τους φίλους και συντρόφους που στάθηκαν αλληλεγγύοι. Ευχαριστώ όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους για την συμπαράστασή τους, που δεν ήταν συμπαράσταση σε ένα πρόσωπο, αλλά σε μια στιγμή αγώνα, απέναντι σε μια απάνθρωπη εξουσία. Αλληλεγγύη και συμπαράσταση που δείξανε ότι υπάρχουν ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις που αντιστέκονται στην αυθαιρεσία, τη βία και τον αυταρχισμό, και αυτό αποτελεί μια νέα ελπίδα. Η οικογένεια που κυβερνά απόδειξε πόσο αδίστακτη είναι στον εξευτελισμό των νόμων και του στη διαχείριση της δικαιοσύνης, τους τα χαρίζω, τους κρίνει ο κόσμος που κατεβαίνει στους δρόμους. Αυτό που γίνεται εκεί έξω είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό για το οποίο ξεκίνησε, μπροστά στη δύναμη αυτών των αγώνων. Δηλώνω από τη μεριά μου ότι με την καρδιά και το μυαλό είμαι και εγώ εκεί, ανάμεσα σας.